Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι φίλε και φίλοι, αλλά από σήμερα σα έχουμε και μία έκπληξη. Γιατί εντάξει, καλέ είναι οι πολιτικέ συζητήσει, καλέ είναι οι πολιτικέ κουβέντε, καλή είναι η πολιτική προβληματισμοί αλλά η ζωή προχωρεί καμιά φορά και χωρί την πολιτική. Αποφασίσαμε λοιπόν να έχουμε μέσα στην εκπομπή μα και ένα τμήμα τη εκπομπή αυτή που ίσω προκαλέσει και έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα τμήμα που θα φορά στον τρόπο με τον οποίο διατρεφόμαστε, ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, πώς θα μπορέσουμε ίσως να χάσουμε τα παραπάνω κιλά που άμα μένουμε σπίτι, καταφεύγουμε λίγο, ανοίγουμε τα ψυγεία και κοιτάμε τι θα μπορέσουμε να μασουλήσουμε για να διοχετεύσουμε έτσι και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το άγχος. Για να μην σας λέω όμως εγώ πολλά, ε, να καλωσορίσω τη Χριστίνα... Δημοπούλου, Χριστίνα, καλώ ήρθε. Γεια yeah, σα, Εδώ καλώς πέρα, λίγο Βρήκα. θέλουμε τώρα να μα χαλαρώσει διατροφικά. Όσο θέλετε. Όσο θέλουμε, αλλά θέλω να μου πει το εξή. Εγώ χθε το βράδυ. Τώρα να σου πω και την αλήθεια, καθόμουν και έβλεπα μια εκπομπή στη τηλεόραση. Mm -hmm. Όχι εδώ σε αυτό το κανάλι, δεν έβλεπα αυτό το <laughs> κανάλι, το δικό μα. Εντάξει, δεν το λοιπόν, βλέπετε και τα άλλα. Και για να σου είμαι έτσι με πιάσαν και λίγο τα νεύρα μου και άρχισα να τρώω φιστίκια. <laughs> δηλαδή, νομίζω και μάλιστα μου είπαν και κάποιοι φίλοι ότι στη διάρκεια τη πανδημία παρατηρείται μια μεγάλη έξαρση των ξηρών καρπών. Τρώει ο κόσμο ξηρού καρπού για να μπορέσει να διοχετεύσει το άγχο του. Να Τρώει εκτονώσει τα πάντα. μάλλον το άγχο. Τώρα πάτα. για να σου είμαι ειλικρινή, μα με τα φυσικά είπα και κανένα δυο <laughs> Ένα δυο ουσκάκια <laughs> είναι καλά παραπάνω. λοιπόν, πηχείτε. για πε μα τώρα, τι είναι οι τροφέ που έτσι τι τσακίζουμε στη διάρκεια τη πανδημία. Τι τσακίζουμε, πε μα. Εντάξει, τσακίζουμε, δεν τσακίζουμε πάρα πολύ. Τα ουσκάκια ένα-δύο, οκ, okay, μπορείτε να τα πιείτε κάποιο βράδυ, yeah. αλλά Εκεί λίγο προσοχή. Η ξηρή καρπή είναι πολύ ωραίο τρόφιμο. Δεν είναι για μεγάλε ποσότητε γιατί ψιλοπαθαίνουν. Ε. Mm -hmm. Μια δυο κουφτίτσε εκεί με την ταινιούλα σα ή με τι εκπομπέ σα. Mm -hmm. ε, μετά θέλει σαλάτα. Τα μόνα... Όσοι είναι σε διατροφή και δίαιτα, μόνο λαχανικά μπορούν να φάνε άφθονα για να είμαστε ειλικρινεί. <laughs> Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να καταπιεστεί ο κόσμο τόσο πολύ μέσα στο σπίτι κλεισμένο. Η ξηρή καρπή είναι υγιεινή τροφή. Τώρα, άλλε υγιεινέ τροφέ εκτό από τι σαλάτε είναι τα φρούτα. Μπορούν να τα τρώνε και τα παιδάκια και οι μεγάλοι. Μπορούν να φτιάξουν μόνοι του κάποιε πίτε, κολοκυθόπιτε, πανακόπιτε που ε, έχουν. Και τώρα αυτέ παθαίνουν τώρα, τώρα Χριστίνα μου. Τώρα. Ε, όλα παθαίνουν, τα μόλι ε, παθαίνουν. Και τώρα τι μου λες, τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι σίγουρο, νομίζω και στο προηγούμενο lockdown, mm. μετά, το, μετά που τελείωσε, έτρεχε όλο ο κόσμο στου διατροφολόγου. Ε, η αλήθεια είναι ότι πήρανε κιλά. Πήρε κιλά πρέπει... ο κόσμο. Ναι. ναι, πήρε κιλά ο κόσμο. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να κρατήσουν μια ρουτίνα στο φαγητό του, να εκτονωθούν οι άνθρωποι με λίγο διαφορετικό τρόπο, να διαβάσουν, να φτιάξουν κανένα. Ένα παζλ, yeah. λίγο να δούνε καμιά ταινία, να πιούνε ah, νερό. από συμπληρώματα διατροφή πε μα τώρα. Εσύ μόλε. πίνεις. Εγώ κάθε μέρα πίνω μόλε. Εγώ πίνω από, από πολύ μικρή μου ρουνέλεο. Τα μόλε είναι πολλά χρόνια στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια τα παίρνω ε, σχεδόν σταμάτητα. Τα σταματάω για ένα μήνα κάθε πέντε μήνε. Ε, πέντε μήνε παίρνω, ένα μήνα σταματάω. Έπινε από μικρή μουρουνέλαιο. Έδινε η γιαγιά μου με το ζόλι. Ευτυχώ δεν υπήρχε. Εγώ θυμάμαι, εγώ θυμάμαι, στη δεκαετία του 60, βέβαια, εσύ τότε ήσουν αγέννητη. Ναι. Λοιπόν, τότε υπήρχε το μουρουνέλαιο. Mm. Λοιπόν, και πώ αντιδρούσα στο μουρουνέλαιο που μου το δίνει η μάνα μου με το κουτάλι. Και μάλιστα όταν μου το έδινε με το κουτάλι, έκανα πίσω έτσι. Δεν ήθελα να το πιω και μου έδινε με μπουκόν και με ένα κομμάτι πορτοκάλι. Ναι, για να σα αναπτύξω. Αλλά τη γεύση. Τώρα, τώρα εκείνο το μουρουνέλαιο που εγώ αντιδρούσα, τώρα έχουμε το μόλερ και δεν αντιδρούν τα παιδάκια. Γιατί, γιατί έχει τα. Έχει τα ζελεδάκια η μόλερ και έχει σώσει όλε τι μανούλε του κόσμου που ε, επιτέλου μπορούν να δίνουν στα παιδάκια του 3 γιατί. Για πε μου λίγο γι' αυτό το Ω3. Τα Ω3 είναι απαραίτητα. Δεν μου το λέει Ω3 με εμένα η μάνα μου, αλλά τελικά τι είναι αυτό το Ω3. Ε, παλιότερα το ξέρανε εμπειρικά. Ανακαλύφθηκε περίπου το 70 οι ευεργετικέ ιδιότητε mm -hmm. του Ω3, αλλά τότε γνωρίζανε εμπειρικά ότι αυτό κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Τα Ω3 είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των οστών, των δοντιών, των ε, κυτάρων. Δεν μπορεί ένα οργανισμό να αναπτυχθεί, ούτε να ιαθεί από πράγματα, από ιώσει, από πιο σοβαρέ κακώσει, mm -hmm. αν δεν παίρνει Ω3. Ε, οπότε το μουρουνέλαιο είναι πλήρε. Είναι, 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 πολύ ισχυρό. Έχει πολύ μεγάλη ποσότητα σε ω 3. Εκείνες τις εποχές όπως και τώρα δεν ήταν εύκολο να έχουν ψάρια στη διατροφή τους, ειδικά καθημερινά. Mm. Τα παιδιά αρνούνται και πεισματικά να φάνε τα ψάρια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ενώ το ζελεδάκι... Το ζελεδάκι τους είναι σαν καραμέλα. Το τρώνε πάρα πολύ ευχάριστα. Έχει εξαιρετική γεύση του προσφέρει τα απαραίτητα ωμέγα Ω3 στην καθημερινή του διατροφή. Mm. Την ανάπτυξή του προάγει. Έχει βιταμίνε Α, Δ που βοηθάνε ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη και στην υγεία των οστών του, των δοντιών του. Ξέρετε, τα παιδιά χτίζουν οργανισμό. Mm. Και στου ενήλικε, βέβαια, οι κάψουλε. Οι... Και το απλό μου ρουνέλιο για όσου είναι Ε, Το ίδιο πράγμα ωφελεί την υγεία με τον το... ίδιο τρόπο. Ήθελα να σε ρωτήσω η... τώρα, σε μια περίοδο πανδημία, που τέλο πάντων. Ε... Κανείς μπορεί να πει ότι θα κάνει και διατροφικές καταχρήσεις. Ναι. πόσο μπορεί το μόλερ στο Murunello έτσι να σε βοηθήσει σε μια ισορροπημένη διατροφή. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά, ο κυρίως για τους μεγάλους. Ναι, εντάξει, κατά χρήση τη πανδημία θα υπάρχουν. Δεν γίνεται να είσαι κλεισμένο με στο σπίτι yeah. και να μην τρώ. Κάποια στιγμή θα λυγίσει, κάπου δεν θα yeah. μπορέσει. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχει σαν αντιστάθμισμα κάτι πολύ υγιεινό. Δηλαδή, οκ, okay, θα φας... Κάτι που δεν πρέπει, που θα κάνει κακό στον οργανισμό σου, αλλά θα πρέπει να παίρνει και κάτι που να κάνει πολύ σε ισορροπή, καλό. Σε ισορροπία, δηλαδή, έξω το κόσμο. μια ισορροπία. Επιπλέον, υπάρχει και το άλλο ότι δημιουργεί. έχουμε Η πανδημία θέλει να έχει ισχυρό ανοσοποιητικό. Mm -hmm. Το μόλι ακόμα και η υγιεινή διατροφή να κάνει κάποιο, θα μπορούσε να πούμε ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο το νοσοποιητικό του. Και λόγω τη βιταμίνη D που το χειμώνα τη χρειαζόμαστε mm -hmm. και λόγω τη βιταμίνη Α. Μάλιστα. Η... Από πλευράς, ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, εσύ σαν διατολόγος και διατροφολόγος, τώρα οι, αυτοί οι οποίοι σε επισκέπτονται, ναι. οι, οι πελάτε σου, ναι. τι σου λένε. Για την πανδημία, ή για τη διατροφή τους. Πώς, πώς αντιμετωπίζουν έτσι αυτό το, πολλέ φορές τις διατροφικές εκτροπές που κάνουν, έχουν άγχος. Έχουν άγχο, προσπαθούν όσοι είναι. Γιατί η παχυσαρκία είναι πρόβλημα έτσι κι αλλιώ. Όσοι είναι παχυσαρκοί λοιπόν, προσπαθούν έστω και λίγο-λίγο τώρα στην περίοδο αυτή mm. να χάνουν βάρο ή τουλάχιστον να μην πάρουν βάρο. Mm. Όπω και να έχει όμω, είτε έχει κοιλά είτε όχι, είτε ζορίζεσαι είτε όχι, πρέπει ένα κομμάτι τη καθημερινή σου διατροφή να είναι καλό. Οι Αυτοί με του οποίου έτσι. Που του συμβουλεύει σαν διατροφολόγο. Ναι. Πίνουνε μόλες. Εγώ προσωπικά το δίνω σε όλους όσους είναι σίγουρα καρδιοπαθείς, σε όλα τα παιδιά, mm -hmm. όσοι έχουν αλλεργία στα ψάρια και στα θαλασσινά, είναι οπωσδήποτε πρέπει να το παίρνουνε mm -hmm. και προσωπικά εγώ το δίνω και σε άτομα τα οποία απλά θέλουν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους, δηλαδή λόγω κούρασης κάποιοι, λόγω κατάθλιψης, λόγω πίεση. Αυτό του βοηθάει, ξέρετε, το να έχουμε μια καλή υγεία μα βοηθάει να αντιμετωπίσουμε και ψυχολογικά πράγματα. Mm -hmm. Δηλαδή, νιώθουμε ότι κάνουμε και καλό στον οργανισμό μα, ε, και αυτό του φτιάχνει λίγο τη διάθεση. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε για αυτέ τι πολύτιμε συμβουλέ που μα δίνει. Και εγώ σα ευχαριστώ. Σε μία από τι επόμενε εκπομπέ θα μα πει και περισσότερα για τα συμπληρώματα διατροφή, για το Μόρτε, για το ω3. Ήθελα να σε ρωτήσω μια τελευταία κουβέντα. Ναι. Είναι πολύ καλό και για τι καρδιοπάθειε, μου είπε. Οι καρδιοπαθεί πρέπει να παίρνουν καθημερινά. Να ωμεγατρέι ειναι μέρος της θεραπείας τους. Είναι μέρος Οπότε της θεραπείας. Οπότε είναι καλό να επιλέξουν... Στην επόμενη εκπομπή θα μας πεις περισσότερα ναι, ναι, ναι. για το πώς μπορούν οι καρδιοπαθεί μέσα από τα συμπληρώματα διατροφής, μέσα από το Μόλερ, έτσι να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η Χριστίνα Δημοπούλου θα είναι μαζί μα για αυτέ τι πολύτιμε συμβουλέ, τι διατροφικέ συμβουλέ, γιατί όπω είπαμε, η εκπομπή μα δεν είναι μόνο πολιτική εκπομπή, αλλά είναι και πολιτική, είναι και εκπομπή η οποία απευθύνεται σε εσά που μα παρακολουθείτε και έχετε και άλλα ζητήματα όπω είναι αυτό τη διατροφή. Εδώ λοιπόν, με τη Χριστίνα Δημοπούλου, πολύτιμε συμβουλέ για τη διατροφή σα.